Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Δήμου Καρδίτσας να κλείσει όλες τις παιδικές χαρές που λειτουργούν στα όρια του Δήμου. Οι παιδικές χαρές έκλεισαν γιατί χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνες με βάση τις σχετικές υπουργικές διατάξεις, όμως οι γονείς των παιδιών είναι οργισμένοι καθώς όπως λένε τα παιδιά έχουν ανάγκη από παιχνίδι και ελεύθερους χώρους και οι όποιες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των παιδικών χαρών θα έπρεπε να γίνουν συντονισμένα και εντός ενός πλαισίου που θα διασφάλιζε την ασφαλή λειτουργία τους. Μέσα στο καλοκαίρι ταλαιπωρούνται και τα παιδάκια που έχουν συνηθίσει το χώρο αυτό και έπρεπε να γίνει πιο νωρίς όλη η παιδική χαρά να αντικατασταθεί. Να μην θεωρούνται επικίνδυνα παιχνίδια τα οποία έχει βιώσει και έχει ζήσει όλη η περιοχή, όλη η Καρδίτσα. Έρχονται παιδάκια από διάφορα μέρη, από πολύ μακρινά για αυτή την παιδική χαρά, η οποία κρίθηκε ακατάλληλη και επικίνδυνη. Να, ήδη το παιδάκι έπεσε. Τι πάει να πει. Έπρεπε να αντικατασταθεί από πολύ καιρό. Ναι, είναι σωστό και πρέπει να γίνει κάτι καινούργιο και κάτι πιο σύγχρονο. Και καλό και με ασφάλεια. Εσείς φοβάστε για την ασφάλεια των παιδιών? Αλίμονο, γι' αυτό είμαστε και εδώ. Είμαστε κοντά. Είναι πολύ επικίνδυνο. Μόνο τα παιχνίδια είναι επικίνδυνα, δεν βλέπεις τα γυαλιά τα σπασμένα κάτω. Κύριε Παπαλό, τώρα θυμήθηκε η κινδυνότητα. Ήδη, χτύπησε το παιδί τώρα στο πόδι. Ποιο, στο νοσοκομείο, βγαλμένα μάτια το καταλαβαίνεις. Κοίτα εδώ παιχνίδια, πάρ' τα λίγο, πάρ' μια εικόνα χίλιες λέξεις, τι να πεις. Το έχουμε πει πολλές φορές. Έπρεπε να γίνει από νωρίτερα αυτό. Νωρίτερα. Εδώ η μάνα του παιδιού σε αυτές τις κούνιες έκανε. Τις θυμάται. Νωρίτερα. Αυτό είναι το νωρίτερα, να φανταστείς. Ακριβώς. Κοίτα εδώ κούνια, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Έχεις δει. Φοβόμαστε, κοίτα πώς είμαστε εδώ. Το έχω γράψει στην εφημερίδα. Τι θέλετε, θέλετε να κάνουμε κομμάτι από τώρα. Άμα είναι τα συμπαιδαγωγή με τα παιδιά, αν είναι αυτή η σκοπιμότητα αυτή τη παιδική χαρά, δεν το ξέρουμε.